Διαζύγιο από την περιφερειακή τηλεόραση ζήτησε για επίσημα ο πάροχος της Digia. Είδηση πρώτου μεγέθους που προέκυψε στην ημερίδα για την περιφερειακή τηλεόραση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το περασμένο Σάββατο στη Λαμία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Digia, Νίκος Μαστοράκης, ζήτησε ουσιαστικά να απαγκιστρωθεί ο πάροχος από τα περιφερειακά μέσα, με το γάντι να σηκώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας Αντώνης Δημητρίου, λέγοντας πως τα περιφερειακά μέσα αναζητούσαν ήδη εδώ και χρόνια αυτή την εξέλιξη, ώστε να απαλλαγεί περιφερειακή τηλεόραση από τη λεόντια και καταχρηστική όπως τη χαρακτήριζα σύμβαση. Αν δεν είμαστε μαζί, η λύση είναι να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Αν χωρίσουν οι δρόμοι μας, αυτό θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο σωστό επιχειρηματικά, κυρίως επιχειρηματικά, να το αποφασίσει η ίδια η Digia. Η Digia, καλός ή κακός, και δεν έχει σημασία να πηγαίνουμε πίσω, υποχρεώθηκε να αναλάβει και τη μεταφορά του σήματος των περιφερειακών καναλιών. Εμείς βλέποντας και το μοντέλο και την όλη λειτουργία της εταιρείας, σας λέμε ότι αυτό για την Digia είναι ζημιογόνο. Και λέμε επίσης, και σας είπαμε και στην ΕΤ μπροστά, ότι εμείς δεν επιθυμούμε να το έχουμε αυτό. Και μάλιστα αντί να ακούμε ένα ευχαριστώ, να ακούμε μονάχα παράπονα. Δεν υπάρχει λόγος. Προτείναμε λοιπόν, και αν θέλετε, ελάτε. Πάμε να δούμε για την ΕΤ. Υπάρχει χρόνος, διότι η άδεια είναι μέχρι το τέλος του 28. Έχει τρέξει μόνο 4 χρόνια. Έχουμε άλλα 11 μπροστά μας. Έχουμε χρόνο. Ελάτε. Πάμε μαζί στην ΕΤ, πάμε στο Υπουργείο, να τα αναλάβετε εσείς. Να αναλάβετε το κόστος του φάσματος, να αναλάβετε ό,τι αναλογούν, ό,τι επενδύσεις και να παίρνετε και όλα τα έσοδα. Και από εκεί πέρα βρείτε όποιο μοντέλο θεωρήσετε πιο πρόσφορο μεταξύ σας για το πώς θα πληρώνετε και το πώς θα μειώσετε το κόστος. Επομένως, το γάντι το είχαμε ρίξει πρώτα εμείς, Σπύρο, αλλά αν και με τη σημερινή συζήτηση, αν ξανά είπες, το σηκώνουμε εμείς. Και λέμε, ελάτε. Βεβαίως. Αυτό είναι ευχάριστο. Να το μεταφέρουμε στην πολιτική ηγεσία. Δεν κοπτόταν ό,τι θέλει να κάνει με την ΕΡΤ. Ας το κάνει η ΕΡΤ και να πληρώνουμε την ΕΡΤ. Στην πολιτική ηγεσία να μεταφέρετε, παρακαλώ, μπορείτε να μεταφέρετε και εγγράφως. Και εμείς θα παρεύουμε και θα πούμε. ΕΡΤ να πληρώνουμε, επειδή είναι δημόσιος οργανισμός. Η μεγάλη κόντρα που εξελίχθηκε ενώπιον μάλιστα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και πολιτικών παραγόντων, έλαβε περαιτέρω διαστάσεις με φόντο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σήματος των περιφερειακών και εθνικών τηλεοπτικών σταθμών. Έστω ότι σε μία πιζίτα έχουμε 5 κανάλια που σήμερα εκπέμπουν σε 2 Mbps. Και θέλει ένα από τα 5, αγαπητέ Αντώνη, να γίνει 3 Mbps. Πολύ ωραία. Δεν είναι λογικό εκείνος που θα εκπέμπει με 3 ή με 4 Mbps, που θα έχει πολύ καλύτερη ποιότητα, που θα τον δει ο τηλεθεατής. Δεν είναι λογικό να πληρώσει παραπάνω σε σχέση με τους άλλους 4, οι οποίοι θα συνεχίσουν τα 2 Mbps. Λυπάμαι που εκρήγνυμαι, αλλά βγήκατε εδώ και είπατε αναλήθειες. Πρώτη φορά άκουσα σήμερα ότι για να αυξήσω τα κανάλια, την ποιότητά σου, έλα να μου πληρώσεις. Εμείς δεν θα αποδεχτούμε άδειες λειτουργίας κουτσουρεμένες και τεχνικώς υποδέστερες των άμεσων ανταγωνιστών των εθνικών καναλιών που είναι οι ανταγωνιστές μας. Αυτό όχι μόνο παραβιάζει άρθρα του συντάγματος, αλλά παρέπει και το μισό δίκαιο ανταγωνισμού. Γιατί ξέρετε τι μου λέει. Αν δεν πληρώσεις, σου παίρνω εμείς το φάσμα. Σταματάς να εκπέμπεις. Τι σημαίνει αυτό? Σταματάτε όλοι εσείς. Κλείνετε τις επιχειρήσεις σας. Μην το επικαλείστε. Όταν λέτε φάσμα πληρώνετε, να λέτε και το ποσό. Για την περιφέρεια πληρώνετε 2 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο. Και πήρατε όλο το φάσμα όλης της χώρας με 18.600. Κάναμε πίσω, εγώ, Σιμόπουλος και άλλοι που είχαμε αγοράσει. Μας είχε εξαπατήσει το κράτος. Μας έβαλε και αγοράσαμε μηχανήματα για να εκπέμψουμε ψηφιακά. Και σε 6 μήνες από την αγορά, μας το επέβαλε με νόμο. Σε 6 μήνες μας λέει τώρα πάω στην Digia. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 92 κανάλια περιφερειακά. Πριν από 2 χρόνια ήταν 90. Τη βδομάδα αυτή άνοιξαν 2. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η αριθμή. Εσείς κλείνετε ένα διακόπτη έτσι, επειδή δεν πληρώνει κάποιος από εμάς. Για δέστε τα μεγάλα κανάλια που σας χρωστάνε. Πολλαπλάσια. 4 εκατομμύρια σας χρωστάνε τα μεγάλα κανάλια τώρα. Εμείς πόσο? Και εν πάση περιπτώσει, εδώ έγινε και η εξής μείωση. Εδώ αρχίσαμε και λέγαμε ανοιγοκλίνουν τα κανάλια. Εγώ ανοίγω, κατεβάζω την τιμή. Επιτρέψτε μου, όλο αυτό ξεφεύγει από τα όρια τη δημόσια λειτουργία στην οποία ασκούμε όλοι μας.